Ξαφνικά η κόρη μου εστίασε την προσοχή της πάνω από το κεφάλι μου όπως καθόμουν, σταμάτησε να γελάει και σοβάρεψε το ύφος της. Βλέπω κάτι, μαμά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, Στριξόπουλα. Σας εύχομαι πάντα υγεία και κάθε ευτυχία σε όλους σας. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω που για ακόμα μια χρονιά ήσασταν εδώ με τις προβολές σας, τα σχόλιά σας και τα like σας να στηρίζετε αυτό εδώ το κανάλι, όπως θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά και τα μέλη του καναλιού που με τη συμμετοχή τους βοηθάνε πάρα πολύ και οικονομικά και στηρίζουν αυτό εδώ το κανάλι. Είπα λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη φετινή χρονιά, με τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες, έτσι για να κάνουμε ένα καλό ποδαρικό, να κλείσει και το κεφάλαιο του Δεκέμβρη, γιατί υπήρχαν ιστορίες που έχετε στείλει από το Δεκέμβριο και δεν είχαν διαβαστεί, και να ανοίξουμε και καινούργια φόρμα για τον Ιανουάριο, στην οποία θα μπορείτε να στείλετε όσοι θέλετε, αν θέλετε και όταν θέλετε, τη δική σας εμπειρία και ιστορία. Είτε αυτή έχει να κάνει με κάτι παραφυσικό, με κάτι τρομακτικό ή με κάτι ιδιαίτερο που σας απασχόλησε τέλος πάντων. Για να το συζητήσουμε εδώ στο βίντεο και να δούμε από κάτω και στα σχόλια διάφορες θεωρίες που μπορεί να προκύψουν για το τι μπορεί να συνέβη. Τη φόρμα για την ιστορία θα τη βρεις κάτω από το βίντεο στην περιγραφή, πατάς εκεί που γράφει περισσότερα και εμφανίζονται όλα τα link που έχουν σχέση με το κανάλι. Είτε αυτά είναι social, είτε είναι η φόρμα, είτε είναι κάποιο σχετικό βίντεο που ίσως σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε. Εναλλακτικά για όποιον δεν τον βολεύει η φόρμα, μπορεί να στείλει είτε με email, είτε στο Instagram με μήνυμα. Εννοείται πως όλα τα links θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή, όπως είπα και νωρίτερα. Πολύ ωραία. Πάμε έτσι χαλαρά και όμορφα να δούμε τις δικές σας ιστορίες. Η πρώτη ιστορία έγραφε: «Καλησπέρα Μάγδα και χρόνια πολλά». Χρόνια πολλά. Πρόκειται να σου πω μια ιστορία όχι τόσο τρομακτική, αλλά λίγο περίεργη, που νομίζω θα άξιζε να ακουστεί στο κοινό σου. Το 2017 λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, κατάφερα και κανόνισα να πάω στο Άγιο Όρος. Προσπαθούσα για αρκετά χρόνια, αλλά πάντα κάτι τύχαινε και όλο το ανέβαλα ή δεν με βόλευε. Κανονίζω λοιπόν με έναν πολύ καλό φίλο. Βρίσκουμε κάποια σκήτη να μείνουμε, μαζεύουμε τα παγκάζια μας και ανεβαίνουμε Χαλκιδική. Τόσο εγώ όσο και ο φίλος δουλεύουμε Αθήνα, οπότε εγώ έβαλα κάποιες μέρες άδεια για να ανέβω λίγο νωρίτερα, να δω και τους δικούς μου. Καταγωγή από Βόρεια Ελλάδα έχω. Ενώ ο φίλος μου το κανόνισε με κάποια μαζεμένα ρεπό να έρθει. Όντως λοιπόν ανέβηκα 2 μέρες πριν το ταξίδι, είδα τους δικούς μου και την τότε κοπέλα μου και μετέπειτα σύζυγό μου και βρεθήκαμε με το φίλο μου στην Ιερισσό για να βγάλουμε διαμονητήριο. Πρακτικά είχαμε κλείσει να μείνουμε σε 2 μοναστήρια και 3 μέρες στην σκήτη ενός γέροντα. Για να σε φιλοξενήσει ένας γέροντας στην σκήτη του, προϋπόθεση είναι να σε γνωρίσει. Δεν γίνεται τον κάθε άσχετο να τον δεχθεί. Σε αυτή τη φάση ήμασταν τυχεροί γιατί κάποιος γνωστός μου γνώριζε τον γέροντα και εγγυήθηκε για μένα και το φίλο μου. Κάναμε ένα ραντεβού στην Αθήνα κάποια στιγμή που ήταν εκτός μοναστηριού ο γέροντας και μου είπε ότι μπορεί να μας φιλοξενήσει. Επιστρέφω στην ιστορία λοιπόν. Εκείνη την ημέρα που θα ξεκινούσαν, ο καιρός ήταν πολύ χάλια και υπήρχε περίπτωση να μην ξεκινήσει καν το καραβάκι. Τελικά ξεκίνησε, αλλά δεν πήγε στο συνήθι προορισμό λιμάνι που πηγαίνει, αλλά σε ένα μικρότερο, όπου από ό,τι μας είπαν δεν το συνηθίζουν εκτός κι αν έχει καιρό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να πάμε και στα μοναστήρια που είχαμε ήδη επιλέξει και αναγκαστικά όλοι όσοι είμαστε εκείνη την ημέρα στο καραβάκι σταματήσαμε και μας φιλοξένησαν στην ξακουστή μονή βατοπεδίου. Μόλις βγήκαμε από το καραβάκι, ξεκινήσαμε με τα πράγματά μας, ένα κομβόι, να κατευθυνόμαστε προς το μοναστήρι. Είμαστε σίγουρα καμιά 30 άτομα. Εκείνη την περίοδο είχα ένα σκουλαρίκι στο αριστερό μου αυτή και κάπνιζα. Όταν πλησιάσαμε στην είσοδο της μονής, δώσαμε τα διαμονητήριά μας και μας επέτρεψαν την είσοδο. Εμένα ο μοναχός που ήταν στην είσοδο μου έκανε με τρόπο παρατήρηση για το σκουλαρίκι και μου είπε να το βγάλω όπως και έκανα. Δεν θα σχολιάσω την εμπειρία του μοναστηριού γιατί θα μεγαλώσει παραπάνω η ιστορία και προσωπικά αλλού θέλω να καταλήξω. Περνάμε την πρώτη μέρα στη μονή βατοπεδίου και έρχεται η στιγμή της αποχώρησής μας. Οι μετακινήσεις γίνονται με κάποια λεωφορεία μικρά τα οποία τα ενημερώνεις όταν θες να φύγεις και πας από το ένα μοναστήρι στο άλλο, αλλά με πληρωμή εννοείται. Καθώς λοιπόν έχουμε βγει από το μοναστήρι και περιμένουμε τα λεωφορεία να μας μεταφέρουν στους επόμενους προορισμούς μας, είχα την όρεξη να καπνίσω. Είμαστε ήδη έξω από το μοναστήρι και είδα έναν τύπο 50 περίπου που κάπνιζε. Και για να μην είμαι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα που κάπνιζα, πήγα κοντά του να καπνίσω κι εγώ και πιάσαμε τη συζήτηση. Ήταν ένας επιχειρηματίας από ό,τι μου είπε από την Κύπρο που είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος για αρκετές μέρες γιατί ήθελε βοήθεια από το Θεό λόγω του παιδιού του. Μου είπε συγκεκριμένα ότι ο γιος του έμπλεξε. Το ρωτάω λοιπόν κι εγώ με τι έμπλεξε, υποθέτοντας ότι θα μου πει με ναρκωτικά ή με κακές παρέες ή κάτι τέτοιο. Και μου απαντάει, με το χειρότερο απ' όλα, μακάρι να έμπλεκε με ναρκωτικές ουσίες.
Μένω παγωτό εγώ και τον αφήνω να με εξηγήσει εφόσον είχε διάθεση να το κάνει. Μου λέει τότε ο τύπος, ο γιος μου έμπλεξε με τον εξ από εδώ. Εννοείται όταν μου το είπε πάγωσα. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση αυτό. Μου είπε ότι επειδή είχε την οικονομική δυνατότητα έστειλε το γιο του στην Αγγλία για σπουδές και ότι κάποια στιγμή που γύρισε πίσω στο σπίτι στην Κύπρο ήταν περίεργος και πολύ επιθετικός. Μάλωνε συνέχεια τόσο με τον ίδιο όσο και με τη μητέρα του και φερόταν πάρα πολύ παράξενα. Είχε βάψει το δωμάτιο του μαύρο χρώμα και ο πατέρας του βρήκε κάποια σημάδια που τον παρέπεψαν ξεκάθαρα ότι είχε μπλακεί με τον σατανισμό. Από εκείνη τη στιγμή ο πατέρας, όσο και να προσπάθησε να τον βγάλει εκτός και να τον αλλάξει, δεν πέτυχε τίποτα. Ίσα-ίσα που τα έκανε χειρότερα και μάλλον αν συνέχεια, ακόμα και για σήμαντες αφορμές. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι και αποφάσισε να επισκεφτεί το Όρος για να ζητήσει από όλους τους μοναχούς να προσευχηθούν για το παιδί του και για τους πειρασμούς που περνούσε. Εννοείται όταν μου τα έλεγε αυτά, είχα πάθει ένα μικρό σοκ και δεν είχα λόγια να πω. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνει το λεωφορείο μας, τον χαιρετάω και ξεκινήσαμε τον επόμενο προορισμό μας με τον φίλο μου. Ένας από τους προορισμούς μας ήταν και το σπιτάκι του Γέροντα Γαβριήλ. Είναι ένας γέροντας ο οποίος μένει πολύ κοντά στο σπίτι του Γέροντα Παϊσίου και είχε διορατικότητα. Για να μην κουράζω, επισκεφτήκαμε τον Γέροντα, αλλά ψιλοαπογοητευτήκαμε γιατί δεν μας μίλησε πολύ. Ίσως να ήταν κουρασμένος ή να είχε δουλειά. Μας μίλησε πολύ λίγο και φύγαμε. Το ίδιο έκανε και σε μια άλλη παρέα, λίγο μετά από εμάς που τον επισκέφτηκε. Τους είδε και μετά από 10 λεπτά βγήκαν έξω. Η αλήθεια είναι ότι ξενέρωσε αρκετά από όλο αυτό. Και η συνέχεια όμως της επίσκεψής μας δεν πήγε όπως θα θέλαμε, μιας και ψιλομαλώσαμε με τον φίλο μου, και σαν να μην έφτανε αυτό, ακούσαμε από κάποιους του λιμενικού τυχαία ότι θα χαλάσει ο καιρός πάλι. Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε κίνδυνος να μείνουμε εγκλωβισμένοι και να μην μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα στη δουλειά μας. Εγώ δεν είχα πρόβλημα, μιας και είχα βάλει αρκετές μέρες άδεια, αλλά ο φίλος μου είχε λίγα ρεπό και έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Έτσι δεν επισκεφτήκαμε και το μοναχό στην σκήτη του, που ήταν και το πιο σημαντικό. Και γενικά δεν είδαμε σχεδόν τίποτα. Ενώ ήμασταν στο καράβι για πίσω με καλό καιρό, μου λέει ο φίλος μου αν ήθελα να ράξουμε κανένα δυο μέρες στη Θεσσαλονίκη για να βγούμε το βράδυ. Εκεί θυμούσα πάρα πολύ και του είπα ότι πήγαμε με ένα σκοπό στο Άγιο Όρος και όχι για να βγούμε. Επίσης τίποτε θα πήγαινα να έβλεπα την κοπέλα μου αν είχα χρόνο και όχι για να βγούμε. Αυτή λοιπόν ήταν η στιγμή που με το φίλο μου έσπασε το γυαλί και από τότε κόψαμε επαφές. Δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ και δεν ξαναβγήκαμε ποτέ έξω. Καλό λοιπόν την κοπέλα μου Θεσσαλονίκη να έρθει και πηγαίνουμε να μείνουμε σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης για κανένα δύο μέρες να τη δω, μιας και είμαστε σε απόσταση. Περνάνε οι μέρες και λίγο πριν ξεκινήσουμε για τα κτέλ, περνάμε το πεζοδρόμιο, επί της Εγνατίας και πιο πετυχαίνω μπροστά μου. Τον Κύπριο. Έπαθα σοκ και τον χαιρέτησα με μεγάλη χαρά. Ήταν και αυτός πολύ χαρούμενος και πολύ άνετος. Μιλήσαμε λίγο περί ανέμων και υδάτων και του είπα για τις ατυχίες που είχαμε στο Άγιο Όρος και ότι δεν πήγε όπως θα ήθελα. Μου είπε ότι πήγε και στο Γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος όχι μόνο τον αναφώνησε με το όνομά του, αλλά του είπε να μην στεναχωριέται και ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν τον γνώριζε ο Γέροντας τον Κύπριο και του είπε για το γιο του. Έπαθα απίστευτο σοκ. Δεν μπορούσε να τον περιμένει και να τον αναφωνήσει, μιας και δέχεται εκατοντάδες άτομα κάθε μέρα στο κελάκι του. Τόσο εγώ όσο και οι φίλοι μου πάθαμε σοκ. Είναι το πιο τρελό που είχα ακούσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και εδώ έρχεται το πιο τρελό από όλα. Όταν βγήκε από το μοναστήριο Κύπριος, πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του. Όσο ήταν στο μοναστήρι, δεν μιλούσε σε κανέναν από τον έξω κόσμο και το κρατούσε κρυφό ότι επισκέφτηκε το Άγιο Όρος. Κυριολεκτικά, κανείς εκτός της γυναίκας του δεν ήξερε τίποτα. Είχε πει ότι πήγαινε ένα ταξίδι στο εξωτερικό για δουλειά, το οποίο συνήθιζε να κάνει. Βγαίνοντας λοιπόν από το Όρος, πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του να δει πώς είναι και εκείνη του είπε το εξής. Ο γιος τους, ο οποίος ήταν μπλεγμένος με τον σατανισμό, άρχισε να ρωτάει τη μάνα του για το που ήταν ο πατέρας του. Φώναζε και ούρλιαζε στη μάνα του να πει στον πατέρα του να γυρίσει πίσω από που κι αν είναι. Εννοείται ότι ήξερε ότι ήταν κάπου στο εξωτερικό και έλεγε: «Πες στον μπαμπά να γυρίσει πίσω, ακούς! Πες του ότι πρέπει να επιστρέψει σπίτι και ότι δεν είμαι καλά». Ευχήθηκα στον Κύπρο να πάνε όλα καλά, έμεινα για δεύτερη φορά σαν βλάκας με όσα συνέβησαν και κρατώ αυτή την εμπειρία που απέκτησα. Εύχομαι όλοι να είστε καλά με υγεία και να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά. Ξέρω όντως ότι αυτοί οι γέροντες ξέρουν πράγματα πριν συμβούν. Μπορεί το γεγονός ότι δεν σας μίλησε πολλή ώρα να ήταν επειδή δεν περίμενε ίσως εκείνο τον άνθρωπο που είχε το πιο σοβαρό πρόβλημα. Οπότε όσοι τον επισκέφτηκαν και δεν είχαν κάποιο, ας πούμε, σοβαρό θέμα, όχι ότι τα άλλα δεν είναι, όλα τα θέματα είναι σοβαρά, απλά κάποια, ας πούμε, έχουν μεγαλύτερο βάρος από ό,τι έχουν κάποια άλλα. Ένα συναισθηματικό, ας πούμε, πρόβλημα έχει πολύ λιγότερο βάρος από ένα πρόβλημα υγείας, ας πούμε. Σωστά. Από αυτή την άποψη το λέω, για να μην παρεξηγηθώ.
Οπότε ίσως περίμενε αυτό τον άνθρωπο και ήθελε να κρατήσει περισσότερο χρόνο και δυνάμεις για να ασχοληθεί μαζί του. Μπορεί μετά από αυτό να υπήρχε κάποιος άλλος με ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα. Με κάποιο πρόβλημα υγείας, γιατί πάνε και πολλοί που έχουν θέματα υγείας στο σπίτι τους. Είτε οι ίδιοι, είτε στην οικογένειά τους. Είναι πολλά. Τον κόσμο τον βασανίζουν 1000 προβλήματα. Και βρίσκουν παρηγοριά εκεί. Όντως, αν δεν έχεις πάλι επαφή με τέτοια πράγματα, με τέτοιες καταστάσεις, σου φαίνεται τρομερά περίεργο και όντως παθαίνεις σοκ όταν το ακούς. Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί οι οποίοι έχουν τέτοιες εμπειρίες. Και θα κλείσω το σχολιασμό για αυτή την ιστορία. Όπως κλείνεις κι εσύ, εύχομαι να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και να έχουμε όλοι μια πολύ καλή χρονιά. Ήρεμη. Η επόμενη ιστορία έγραφε. Πριν μερικά χρόνια έζησα για λίγο σε ένα όροφο διαμέρισμα με την οικογένειά μου, δίπλα από το σπίτι που μένω τώρα. Το διαμέρισμα ήταν ολοκένουργιο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Τότε η κορούλα μας ήταν ακόμα μωρό. Εγώ τότε δεν ήμουν αμαθημένη να ζω σε διαμέρισμα, γιατί μεγάλωσα σε μεγάλο σπίτι με αυλή. Ένα βράδυ λοιπόν, καθώς κοιμόμουν, άκουσα ένα δυνατό θόρυβο που προερχόταν από το σαλόνι του διαμερίσματος. Ακούστηκε σαν είχε σπάσει κάτι γυάλινο. Τρόμαξα, ανησύχησα ότι θα ταράχτηκε και το παιδί στον ύπνο του και άρχισα να υδρώνω όπως ήμουν ξαπλωμένη. Δεν άκουσα το μωρό να ξυπνάει και να κλαίει, οπότε είπα μέσα μου: «Α, ευτυχώς δεν ξύπνησε». «Τι έσπασε άραγε όμως?», αναρωτήθηκα. Δεν σηκώθηκα όμως να πάω να ελέγξω, αν και ταραγμένη. Με βάρεσε ο ύπνος, ξανακοιμήθηκα χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Ο σύζυγός μου απουσίαζε εκείνο το βράδυ. Την επόμενη μέρα δεν θυμόμουν τίποτα. Και το συνειδητοποίησε αυτό αφού πρόσεξα μέσα σε μία από τις γυάλινες βιτρίνες που είχα στο σαλόνι ένα αγαπημένο μου βάζο, σπασμένο. Τότε θυμήθηκα τον κρότο που άκουσα το προηγούμενο βράδυ. Κατάλαβα ότι το ράφι που στηριζόταν επάνω το βάζο δεν άντεξε το βάρος του και έγειρε στη μία πλευρά, οπότε έπεσε και το βάζο μαζί. Γιατί όμως τόσες μέρες δεν έπεφτε? Έχει μέρες που έβαλα το βάζο μέσα στη βιτρίνα, σκέφτηκα. Υπολόγισα πως θα είχαν χαλαρώσει οι βίδες που στήριζαν το γυάλινο ράφι. Γι' αυτό και εκείνο έγειρε, με αποτέλεσμα να γίνει η ζημιά. Στη συνέχεια άρχισα να παίζω και να το διασκεδάζω με την κορούλα μου, που ήταν τότε 3 χρονών, στο σαλονάκι. Ξαφνικά η κόρη μου εστίασε την προσοχή της πάνω από το κεφάλι μου όπως καθόμουνα, σταμάτησε να γελάει και σοβάρεψε το ύφος της. Οπότε τη ρώτησα τι συνέβαινε. Με σοβαρό ύφος μου είπε: «Βλέπω κάτι, μαμά». Τη ρώτησα ήρεμα τι έβλεπε και μου είπε αυτό που λένε πολλοί συνδρομητές ότι το είδανε. Δηλαδή κάτι που έμοιαζε με άνθρωπο, ότι φόραγε καπέλο και ένα ρούχο που έμοιαζε με παλτό. «Α, μάλιστα, και τι κάνει τώρα?», ρώτησα κρατώντας την ψυχραιμία μου. «Είναι πίσω από σένα και κάνει λες και πετάει. Πάει προς τα πάνω, να το». Λέγοντας αυτά τα λόγια η κόρη μου, που δεν έδειχνε να τρομάζει, κοίταζε πολύ συγκεντρωμένα πάνω από το κεφάλι μου και όταν μου το είπε «να το», έδειξε και με το δάχτυλό της κιόλας. Τρομαγμένη δεν μου φάνηκε. Ίσως επειδή ήμουν μαζί της. Αλλά απορριμμένη ήτανε. Εγώ ανησύχησα, αλλά δεν το έδειξα. Και μία ακόμα φορά της είπα: «Α, μάλιστα, αυτό που βλέπεις πετάει, δηλαδή». Εγώ δεν κοίταξα πίσω μου εν τω μεταξύ. «Μοιάζει να πηγαίνει ψηλά, λες και ανεβαίνει σκαλιά», είπε το παιδί. «Φεύγει δηλαδή», είπα εγώ. «Έφυγε, μαμά», απάντησε. «Ωραία λοιπόν», είπα τότε εγώ. Δεν καθησυχάστηκα όμως μετά από αυτό που μου είπε το παιδί. Φοβόταν να κοιμηθεί στο δωμάτιό της, επειδή έλεγε ότι έβλεπε πάλι τη φιγούρα με το καπέλο. Εγώ από την άλλη δεν κοιμόμουν άνετα στο δικό μου δωμάτιο, κάτι με φόβιζε, που δυσκολευόμουν να το προσδιορίσω. Γενικά και οι τρεις μας νιώθαμε πιο άνετα όταν κοιμόμασταν στο σαλόνι. Είχε γίνει αγιασμός προτού μείνουμε σε αυτό το διαμέρισμα, παρόλα αυτά δεν μετάνιωσα που τελικά φύγαμε από αυτό. Ούτε εγώ θα το μετάνιωνα, δεν υπήρχε περίπτωση. «Καλές γιορτές», γράφει, «καλές γιορτές». Όσες έχουν μείνει, καλή χρονιά. Η αλήθεια είναι πόσες ιστορίες υπάρχουν που όντως έχετε δει πάρα πολύ αυτόν τον τύπο με το παλτό και το καπέλο. Πάρα πολλοί κόσμος. Και στο εξωτερικό το βλέπουν και εδώ το έχετε δει. Δεν θα ήθελα να το δω. Όχι, είναι η αλήθεια, θα πάθω καρδιακό. Θεωρώ ότι την πρώτη φορά η κόρη σου δεν τρόμαξε γιατί όντως ήσουν εσύ μαζί της, οπότε σαν παιδάκια όλοι έχουμε μια ασφάλεια ξέροντας ότι είναι μαζί η μαμά. Οπότε, ναι, λίγο δύσκολο να τρομάξει και δεν έχει νομίζω και την αίσθηση του φόβου ακόμα για το τι μπορεί να συμβαίνει, ότι αυτό που βλέπει δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Μου κάνει λίγο εντύπωση ότι αφού είχε γίνει αγιασμός, συνεχίζατε και βλέπατε, ας πούμε, πράγματα και γινόντουσαν πράγματα στο σπίτι. Περίεργο. Το καλό είναι ότι αυτή η υπόθεση έληξε, μετακομίσατε, μένετε κάπου αλλού, τώρα είναι όλα ήρεμα.
Οπότε, όλα καλά. Η επόμενη ιστορία έγραφε. Γεια σου Μάγδα, θέλω να σου πω άλλη μια ιστορία από το σπίτι μου στο νησί, λίγο καιρό πριν φύγω από εκεί λόγω παραφυσικών συμβάντων. Λοιπόν, τότε είχα μόνο το γιο μου, δηλαδή ένα από τα δύο παιδιά που έχω. Βλέπω λοιπόν στον ύπνο μου ότι έχω δύο παιδιά και έπαιζαν στην αυλή. Το σπίτι είχε σε τρεις μεριές αυλή. Το ένα κομμάτι δεν είχε τίποτα παρά μόνο χώμα, γιατί ήθελα να το φτιάξω σε γκαράζ εκείνο τον καιρό. Όπως παίζανε λοιπόν τα παιδιά στον ύπνο μου, έρχεται μια μαυροφορεμένη άσχημη πολύ στο πρόσωπο και πηγαίνει σε εκείνο το χώρο που δεν είχα τίποτα, σε μια γωνία, και άρχισε και ούρλιαζε και έκλαιγε όπως λέγανε στα χωριά παλιά τους νεκρούς. Τότε με ρώτησαν τα παιδιά, μπαμπά, τι είναι αυτή η γυναίκα, τι θέλει εδώ στο σπίτι μας. Τους είπα ότι δεν ξέρω τι είναι, ίσως είναι κάποια μάγισσα ή κάποια τρελή και αν δεν την πειράζανε δεν θα μας ενοχλούσε. Ούτε και αυτή. Τότε αυτή ήρθε προς το μέρος μου και με μάλωνε δείχνοντάς με το δάχτυλό της. Και μου έλεγε με δυνατό τόνο, η Παναγία σε προειδοποίησε. Έχεις μέχρι τις 16 του μηνός προθεσμία να φυτέψεις μία φραγκοσικιά στο σπίτι σου. Πρόσεχε, μου φώναζε, είναι σημαντικό, αλλιώς θα το πληρώσεις πολύ άσχημα με τη ζωή σου. Εδώ αναγκαστικά θα πρέπει να πω και το όνομά μου, το οποίο είναι Μαρίνος. Ήταν 9 Ιουλίου, 16 του μηνός, παραμονή της Αγίας Μαρίνας. Ρώτησα τότε τη γιαγιά μου και μου είπε ότι ήταν η Αγία Μαρίνα και με προειδοποιούσε εκ μέρους της Παναγίας. Μου μπήκε λοιπόν στο μυαλό για κάποιο λόγο να αγοράσω μία φραγκοσικιά, έτσι ώστε να δώσω κέρματα χάλκινα και διάφορα ψηλά για να τιμήσω το θέλημα που μου είχε πει η Παναγία να κάνω. Και δεν μπορούσα να βρω πουθενά να αγοράσω, γιατί το νησί είναι γεμάτο παντού φραγκοσικές. Έτσι, κάποιος ή κάποιο κατάστημα μου έδωσε την ιδέα να κόψω από κάπου και να πετάξω μια χούφτα κέρματα. Έτσι αποφάσισα να κάνω. Οπότε ηρέμησα και μέσα μου και κάπως το ξέχασα. Λίγες μέρες αργότερα, που πήγαινα με την οικογένειά μου για μπάνιο σε ένα κεντρικό δρόμο, ήταν πάνω σε μια κλειστή στροφή, από κάτω γκρεμός και στα 30 με 40 μέτρα το πολύ από τη μία πλευρά από κάτω, ήταν ένα στενάκι με κάτι σπίτια, τα οποία βέβαια έλειπε πίσω του όψη στον γκρεμό. Μου λέει η γυναίκα μου, να μια φραγκοσικιά, δεν θα κόψει τελικά. Της είπα ότι δεν είχα κάτι για να κόψω εκείνη την ώρα και πατάω φρένο, γιατί ακριβώς στη μέση ήταν ένας κουβάς μεγάλος, κομμένος στη μέση, και μάλιστα μόλις είχε περάσει μπροστά μου ένα άλλο αυτοκίνητο. Θα το είχε δει και δεν θα μπορούσε να το προσπεράσει, θα έπρεπε να το παραμερίσει κάποιος. Ξαφνιάστηκα, ανατρίχιασα, αλλά δεν μίλησα. Επί τόπου κατέβηκα, πήρα τον κουβά και έκοψα ένα κομμάτι από τη φραγκοσικιά. Το έβαλα στο αμάξι και πήγαμε για μπάνιο. Γυρίσαμε στο σπίτι και το φύτεψα αμέσως. Εκεί όμως που τελείωνα, θυμήθηκα ότι δεν πέταξα τα χρήματα. Αμέσως παίρνω το αυτοκίνητο και πηγαίνω εκεί. Σταμάτησα ακριβώς στη μέση του δρόμου για να έχω κάποια απόσταση, έτσι ώστε δεν πετάξω τα χρήματα, τα κέρματα, να σκορπίσουν για να μην τα πάρει κάποιος. Ήμουν στα 5 με 6 μέτρα μακριά. Στο από κάτω στενό, στο σπιτάκι, ήταν μια κυρία και απλώνει στον μπαλκόνι τα ρούχα της. Με είδε, αλλά δεν έδωσα βάση. Πετάω τα κέρματα ψηλά και αρκετά μέτρα πιο πάνω από το δέντρο για να σκορπίσουν. Για ένα περίεργο λόγο, τα κέρματα ενώ σκόρπισαν στον αέρα, μόλις φτάσανε πάνω από τη φραγκοσικιά, σαν να τα ρούφεξε κάτι και μαζεύτηκαν όλα όπως ήταν στη χούφτα μου. Τότε είχα μείνει άναυδος, σταυροκοπήθηκα και τότε η κυρία με ρώτησε, «Τάμα έκανες παλικάρι μου?» «Ναι κυρία, που το ξέρετε, το είδα κι εγώ», μου λέει, «με τα κέρματα». «Είσαι ευλογημένος τώρα», μου λέει. Στο μέρος που φύτεψε εντωμεταξύ τη φραγκοσικιά, είχα δοκιμάσει διάφορα, είτε δέντρα είτε λουλούδια, αλλά τίποτα δεν έπιανε. Παρά μόνο η φραγκοσικιά έπιασε αμέσως. Αυτό ήταν κάτι που δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί μετά από λίγο καιρό έφυγα από εκεί, όπως είπα σε άλλη ιστορία μου. Έχω να σχολιάσω μία το όνειρο. Συνήθως, όταν βλέπουμε, υποτίθεται στον ύπνο μας, είτε την Παναγία, είτε κάποια Αγία, είτε κάποιο Άγιο, δεν έχουν άσχημη τρομακτική μορφή. Υποτίθεται ότι είναι λαμπρή και όμορφη. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να ήταν αυτό. Αυτό έχω να πω για το όνειρο και θα το αφήσω εδώ. Θα το αφήσω στα δικά σας, ας πούμε, σχόλια, να πείτε τι πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν το όνειρο. Αλλά αυτό γνωρίζω εγώ, ότι όταν είναι να δεις τον ύπνο σου κάποιο άγιο πρόσωπο ή αγγελικό πρόσωπο, δεν το βλέπεις ούτε άσχημο, ούτε τρομακτικό, ούτε σου προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα, ούτε απειλή. Να προειδοποιήσει, ναι, αλλά η μορφή τους είναι φωτεινή, σου φάνει γαλήνη, είναι λίγο περίεργο το όνειρο. Όσον αφορά αυτό με τα κέρματα, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το εξηγήσω. Ακούγεται αρκετά περίεργο. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που συμβαίνει και μπορείς να το εξηγήσεις με κάποιο τρόπο. Είναι όντως περίεργο. Ωστόσο, τώρα όσον αφορά το φυτό που το φύτεψες και όντως βγήκε, ενώ λουλούδια και άλλα που έχεις φυτέψει δεν βγαίνανε,
Μπορεί να φταίει το έδαφος, πολύ απλά, να μην ήταν κατάλληλο για αυτά που φύτευες πιο πριν. Οι φραγκοσικές φυτρώνουν και στα κατσάβραχα, στην ουσία. Φυτρώνουν παντού. Άμα τις φυτέψεις θα βγούνε, κατά πάσα πιθανότητα. Εν τω μεταξύ έψαξα να βρω και γιατί φραγκοσικιά, τα φραγκόσικα, αν έχουν κάποια σχέση με κάποιο άγιο, με κάτι θρησκευτικό ας πούμε, δεν βρήκα. Αν ξέρετε κάτι υπόλοιπο, παραπάνω μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Εντάξει, και στο ίντερνετ δεν μπορείς να τα βρεις και όλα, είναι η αλήθεια, όταν ψάχνεις. Αυτά! Λοιπόν και για σήμερα και έτσι κλείνουμε τις ιστορίες του Δεκέμβρη. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like, γραφούλα αν δεν έχετε κάνει και να πατήσετε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις έτσι να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι. Αυτά από μένα, σας ξαναεύχομαι μια υπέροχη χρονιά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!